Γεια σου, είμαι ο Θοδωρής Οικονομάκης, here expert από το economics.gr. Έχουμε καραντίνα, είναι η 25η μέρα. Το παιδί μου έχει φρικάρει, δεν μπορώ να πάω στο κομμωτήριο. Έχω κάποια εργαλεία εδώ και λέω, Νικόλα, ήρθε η ώρα να φτιάξουμε μαλλιά. Ωραία. Οπότε εγώ, σε συνεργασία με τον Νικόλα, κάνουμε practice, Οικονομάκης versus Οικονομάκης, κάνουμε practice και σας δείχνουμε το παιδικό κούρεμα στο σπίτι βήμα-βήμα. Δεν δίνω επεξήγηση, απλά δείχνω το πώς κουρεύω εγώ το παιδί μου. Δηλαδή, δεν είναι ένα εκπαιδευτικό βίντεο, αλλά επειδή πολλές μαμάδες μπορεί να θελήσετε να το κάνετε, ωραία. Για μένα μην πάρετε αυτό το βίντεο σαν οδηγό, αν έχετε αντίληψη ναι, γιατί δεν κάνω επεξήγηση σε αυτό, υπάρχουν άπειρα βίντεο που μπορούν να σας δώσουν επεξήγηση στο πώς θα το κάνετε. Εγώ απλά πήρα τον Νικόλα μου και είπαμε πάμε να κάνουμε ένα ωραίο βίντεο να δείξουμε πώς κουρεύουμε τα μαλάκια μόνοι μας. Λοιπόν, πάμε να δούμε το βίντεο. Νικόλα, τι θα κάνουμε σήμερα? Έλα να πούμε στον κόσμο τι θα κάνουμε σήμερα. Τι μου ζήτησες να κάνουμε? Να κουρέψουμε τα μαλλιά και να κάνουμε live. Κοίτα εδώ. Κοίτα μπροστά. Νικόλα, κοίτα μπροστά. Να κάνουμε live. Κοίτα ο Γιώργος, ο Σακάς. Κοίτα η Ραφαέλα. Λοιπόν, είσαι έτοιμος? Καταρχάς να πω το εξής, αυτό το βίντεο δεν είναι ένα βίντεο το οποίο δείχνουμε τεχνική, ωραία. Λοιπόν, πρωινό live βέβαια, είναι ένα βίντεο λοιπόν όπου θα κουρέψουμε τον Νικόλα, γιατί πέφτουν τα μαλλιά λέμε στα ματάκια του και ζηλεύει και θέλει να κουρευτεί. Βασικά λοιπόν εργαλεία για να κάνουμε αυτό το live είναι, παίρνουμε ένα ριχτάρι τραπεζομάδιλο λένε ένα, της γιαγιάς, ωραία, γιατί δεν έχουμε μπέρθες κουρέματος εδώ. Οπότε, παίρνουμε ένα ριχτάρι της γιαγιάς και μία παραμάνα για να πιάσουμε την πέρτα. Γεια σου Γιώργο, καλημέρα. Το βίντεο αυτό θα ανέβει και στο κανάλι μου στο YouTube εννοείται, ωραία, ως live κούρεμα, οπότε δεν είναι ένα tutorial, δεν πάμε να δείξουμε τεχνική. Πάμε να κάνουμε το κούρεμα του Νικόλα μου. Νικόλα, έτοιμος? Are you ready? Δεν μιλάς. Είσαι έτοιμος? Πάμε μπροστά. Τέλεια. Ωραία. Θες να σε κάνω πολύ όμορφο ή πάρα πολύ όμορφο, Νικόλα? Πάρα πολύ όμορφο, έτσι. Ωραία. Πολλές τρίχες. Ναι, έχει πάρα πολλές τρίχες γιατί κούρεψα αυτό το βάρος πριν. Ωραία, λοιπόν. Για σήκωσε. Να κάνουμε τα πλαϊνά εδώ. Εδώ. Εδώ, κάτσε να κάνουμε αυτά εδώ. Μπράβο, Νικόλα. Τέλειωσες. Λοιπόν, αυτές τις μέρες λοιπόν καταλαβαίνω ότι πάρα πολλές γυναίκες θέλετε να επιχειρήσετε να κουρέψετε τα παιδιά σας. Σκέψτε μου κάτω-κάτω. Κάτω το κεφαλάκι. Θέλετε λοιπόν να κουρέψετε τα παιδιά σας. Αν αυτό είναι εύκολο, αν δεν έχεις εμπειρία, όχι, δεν είναι εύκολο. Ωραία, καθόλου εύκολο. Λοιπόν, και δεν είναι εύκολο για δύο λόγους. Ένα, τα παιδιά δεν συνεργάζονται το ίδιο με τους γονείς. Και δεύτερον, αν κάποιος έχει μια τεχνική, αυτή την τεχνική θα πρέπει να την αποδώσει σε μικρογραφία. Κάτι το οποίο αυξάνει ουσιαστικά τη δυσκολία. Σαν να κάνετε λοιπόν μοντελισμό. Οπότε, για να αποδώσετε την τεχνική σας, σε μικρογραφία είναι κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ δύσκολο. Από την άλλη βέβαια εννοείται ότι δεν κουρεύουμε στο σπίτι και δεν κουρεύουμε ανθρώπους οι οποίοι δεν είναι του ηχείου περιβάλλοντος μας. Αν κάποιος λοιπόν θέλει να το τολμήσει παιδιά αυτές τις μέρες που τα έχουμε δίνει αρκετά, να το τολμήσει. Αλλά είναι πάρα πολύ ρίσκι το να έρθει κάποιος να μας κουρέψει στο σπίτι, ειδικά από τη στιγμή που δεν ξέρουμε που ήταν πριν και ειδικά αυτή την περίοδο με τον κορονοϊό. Εννοείται ότι τα εργαλεία μας είναι πάντα καθαρά και αποστηρωμένα για να έχουμε το βέλτιστο δυνατό αποτέλεσμα από τη μία και από την άλλη να έχουμε μια εξαιρετική υγιεινή όπως κάναμε πάντα στα κομμωτήρια μας. Νικόλα, θέλεις να μοιραστείς κάτι μαζί μας? Θες να μας πεις κάτι, θες να πεις κάτι στον κόσμο? Όχι.
προηγούμενο live θυμάσαι που είχε πει η Γνατία. Θυμάσαι που είχε πει η Γνατία. Ε? Που σε χαιρετούσε η Γνατία, θυμάσαι. Ε? Που είναι στη Γερμανία. Είναι η Γνατία, είναι στη Γερμανία. Το Νονός είναι στη Γερμανία, ναι. Σε ποια. Και θα έρθει με το αεροπλάνο του Νονός, το ξέρεις. Δεν έχει ένα αεροπλάνο Νονός που έρχεται. Ε? Για πάμε κάτω, κάτω για Παναγκή, κάτω. Μπράβο, Νικόλα. Οπότε, όπως παρατηρείτε, πάρα πολλοί τραγουδιστές τώρα στο Instagram και πάρα πολλοί κομμωτές τώρα στο πάρα πολλοί αθλητές στο Instagram ανεβάζουν βίντεο όπου κάνουν το practice, κάνουν την προπόνησή τους. Έτσι λοιπόν κάνουμε και εμείς τη δική μας προπόνηση. Και επειδή τα μοντέλα μας δυστυχώς δεν είναι... δεν έχουμε διαθεσιμότητα σε μοντέλα, θα κάνουμε προπόνηση στον Νικόλα. Okay. Οπότε πρωινή προπόνηση. Και μόνο αυτό, δεν έχουμε και τα σωστά εργαλεία, δεν έχω κάνει σβησίματος. Έχω μια χοντρή χτένα. Τι έγινε μπροστά, κοίτα εκεί πάνω στην καμέρα εκεί. Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Οπότε έτσι να τα κάνουμε λίγο πιο περιποιημένα τα μαλλιά του Νικόλα. Γιατί σήμερα τι έχουμε εμείς Νικόλα? Έχουμε γιορτή σήμερα. Το σπίτι μας. Έχει γενέθλια ο Γιαννάκης. Γενέθλια ενός χρονών ο Γιαννάκης. Τώρα αυτό που κάνουν πάρα πολύ στο σπίτι για όσους θέλουν να επιχειρήσουν το διάβημα είναι ότι δεν μπορούν να ενώσουν τα πλαϊνά με τα πίσω. Και είναι πολύ λογικό γιατί τα πλαϊνά συνόμιζα επάνω. Είναι πολύ λογικό γιατί δεν έχουν τα σωστά εργαλεία. Παρατηρούσα χθες ένα πολύ ωραίο βίντεο που είχε κάνει ένα παλικάρι στο YouTube το οποίο έδειχνε το πόσο fail ουσιαστικά βγαίνανε τα σβησίματα στην περίμετρο. Αλλά υπάρχουν παράγοντες. Τώρα με ό,τι εργαλεία έχω προσπαθώ να κάνω δουλειά, έτσι. Γιατί ξαναλέω, δεν έχω πολλά μεγάλα εργαλεία. Έχω πάρει τα ψαλίδια μου και δεν έχω πάρει χτένες σβησίματος. Αλλά θα σε βλέπει ο Παναγιώτης και θα ζηλεύει τώρα. Πού είναι? Ο Παναγιώτης τι ζάκι του είναι. Θα σε βλέπει και θα ζηλεύει. Και θα λέει, γιατί να μην τον κουρέψω από τον Νικόλα. Τον κουρεύει ο μπαμπάς του. Θα πεις γεια στα παιδιά που μας βλέπουν από το μαγαζί. Δεν είναι στο μαγαζί, δεν είναι στο σπίτι τους, αλλά θα τους πεις γεια. Σας αρέσει το κούρεμα του Νικόλα? Νικόλα, τι λες, τους αρέσει το κούρεμά σου? Ε? Θέλω να σου πω, δεν σε πειράζει να σε κάνω πάρα πολύ όμορφο. Σίγουρα, θα είσαι εντάξει με αυτό. Τέλεια. Τι τυχόν και έχουμε κανένα θέμα. Λοιπόν, πάμε να πάρουμε ένα τρίμερ. Τρίμερ. Μας έχει κάνει και αυτό το ωραίο σκαμπό, είδες που μας έκανε ο κύριος Μαρίνος τώρα. Ο Σωτηριάδης. Το ωραίο σκαμπό. Και μου λες το τιμονάκι του Νικόλα. Για πάμε στο πλάι, Νικόλα μου. Εκεί. Μπράβο. Καλή ισορροπία είναι το α και το μ, έτσι, την ώρα που κουρεύουμε. Γι' αυτό και ο κύριος Μαρίνος μας έκανε ένα ωραίο σκαμπό για να μπορούμε να τραβάμε τα βίντεο εδώ. Νικόλα, να τραβάμε τα βίντεο και να δείχνουμε τα μαλλιά. Μας το έκανε εδώ για το σπίτι. Πάμε λίγο στο πλάι που έχει τη φαρμαβίτα. Σωστά. Thank you.
σήμερα, έχουμε γενέθλια, θα πάμε και τούρτα. Ε, Νικόλα, θα πάμε και τούρτα, το βράδυ. Πάμε λίγο στο πλάι. Γράφουν τα παιδιά ότι εμένα ο μικρός μου λέει, γράφει ένας συνάδελφος, φοβάται πολύ τη μηχανή. Εμένα ο Νικόλας μου φοβόταν τη μηχανή. Αλλά τώρα που πάμε για να είμαστε 3,5 χρονών και πάμε για 4, είμαστε καλύτερα. Νικόλα, δεν είμαστε καλύτερα. Δεν φοβόμαστε πια. Να μιλά. Έχει το σωματάκι και πάμε στο πλάι του κεφαλίου. Μπράβο. Μη κλείνεσαι. Τι γεννάς. Συγκαλωτικάς. Μη δεν σε γεννάς. Ωραία φίλε. Πάμε σου κλείνεις. Για κοίτα, σε αρέσεις. Είσαι όμορφος. Θα κάνω ωραίο. Ωραία, σκύψε μου κάτω το κεφαλάκι τώρα, κάτω. Μπράβο. Τέλειωσε. Μην ξεχάσουμε και την τέχνη. Και ξαναλέω, δεν κουρεύουμε σπίτι, έτσι. Πάμε λίγο. Εγώ κουρεύω το γιο μου στο σπίτι, όπως κάνει κάθε μαμά. Σκύψε μου λίγο κάτω το κεφαλάκι και κάτω μπαμπάς. Για να υπάρχει ασφάλεια για όλους. Ειδικά αυτή την περίοδο με τον κορονοϊό που δεν ξέρουμε ποιος έχει πάει πού, σε τι φάση είναι τα εργαλεία του καθενός, είναι αποστηρωμένα δεν είναι και δεν μπορούμε να εκτιμήσουμε σε τι κατάσταση είναι και την ποιότητα βέβαια του καθενός. Παιδιά, επιλέγετε αν θέλετε την υγεία σας ή αν θέλετε ένα κούρεμα. Εγώ προτιμώ την υγεία μου. Λοιπόν, πάμε. Νικόλα, πάμε να κάνουμε τα επάνω. Κάνουμε ένα κλασικό κουρεύμα. Κάνουμε και νερό. Ε, βέβαια, δεν μου πεις πριν να σου βάλω νερό. Και σου λέω όταν θα σε κουρέψω εσένα θα σου βάλω. Ε? Έτσι δεν είπαμε. Τι, σε γέμισα νερό. Πώς λέει φιλιά σε όλους σας και ο Νικόλας λέει κούκλος. Νικόλα, επειδή δεν έχουμε πολλές επιλογές, θα δουλέψουμε με πολιτικά το κούρεμα. Μπράβο. Είναι με βασικούς οδηγούς. Τώρα τι λέω, βασικά τι κάνουμε. Καταψιόμαστε. Λίγο πιο κάτω το κεφαλάκι, τέλος. Ωραίος. Σκύψε μου λίγο κάτω το κεφαλάκι. Μπράβο, έπιπλο. Λοιπόν, αυτό θα το βγάλουμε στο YouTube. Με παιδικό πούλεμα στην καραντίνα, σαν τίτλο. Ξέρω ότι δεν είναι εύκολο να το κάνει κάθε γυναίκα. Το καταλαβαίνω και ούτε κάνουμε ανάλυση του πούλεματος τώρα. Αλλά και πάλι, μία έμπνευση θα την πάρει κάθε γυναίκα η οποία θέλει να συμμαζέψει λίγο τα μαλλιά του παιδιού. Και βέβαια, πάντα υπάρχουν οι επαγγελματίες οι οποίοι θα ανοίξουν σύντομα και θα είναι εκεί δίπλα σας, ακομωτές σας, να σας υποστηρίξουν στο 100%. Να σας ξαναδώσουν πάλι την ωραία εικόνα που είχατε και έχετε. Και γυρνάμε λίγο, εκεί.
ρωτήσω, επειδή πολλοί μου λένε γιατί κρατάω το ψαλίδι ανάποδα, ότι εγώ είμαι αριστερεσίδες. Και την εποχή που ξεκίνησα να χορεύω, ήταν ψαλίδια μόνο για δεξιοχέρι. Ο Θεός λοιπόν να το κάνει κούρεμα τώρα. Ο Θεός δεν θα το κάνει κούρεμα. Και επίσης, όσοι παιδιά επιχειρήσετε να το κάνετε στο σπίτι, θέλω να πω ότι αν αυτό μπορείτε να το θεωρήσετε βοήθεια, οκ. Okay. Διαφορετικά, καλό θα ήταν να φροντίσετε να το κάνετε με τη βοήθεια του Θεού. Οπότε από την προηγούμενη μέρα, δοκιμάστε να κάνετε την προσευχή σας, ανοίξτε ένα κέλιο, κάνετε ένα τάμπο, μια φανολόπιτα, κάτι το οποίο θα σας βοηθήσει να έχετε ένα εξαιρετικό αποτέλεσμα την επόμενη μέρα. Καλά, λέω Νικόλα. Δεν θέλει μια φανολόπιτα για να βγει. Ε, τέλεια. Λοιπόν, σκύψα μου κάτω. Κάτω-κάτω. Μπράβο. Εν τω μεταξύ, επίσης να πω ότι το κούρεμα βγαίνει πάντα καλύτερο όταν το σταυρώνετε, έτσι. Δηλαδή, να το κάνετε με τη βοήθεια του Θεού. Ποιος είναι ο μπαμπάς σου? Ψάχνουμε τον μπαμπά, το ακούμε 3,5 χρόνια που τον ψάχνουμε. Δεν τα έφερα όλα, ξέχασα. Έφερα μόνο για να κουρέψουμε την κούκλα. Την κούκλα δεν χρειάζονταν πέρτα. Την κούκλα της γραφιάς, της Σαμάνθα. Χρειαζόταν πέρτα η κούκλα, όχι. Ναι, για να κουρέψω τον Νικόλα και θα να κουρέψω και τη Σαμάνθα. Κούκλα μας. Πού είναι η Σαμάνθα? Την έχουν δει τη Σαμάνθα. Ο κόσμος την είδε τη Σαμάνθα. Είναι πολύ ψηλά. Τη Σαμάνθα. Να τη Σαμάνθα. Η φίλη σου. Δεν είναι δικιά μου. Ποια είναι. Ποια είναι η Σαμάνθα. Του μπαμπά. Είναι δικιά μου φίλη. Αυτά τα μαλλιά. Κουνιάσαι λίγο. Ποια μαλλιά. Για τη Σαμάνθα. Τη Σαμάνθα είναι βέβαια, τα ξαφάλω, δεν είναι. Ποια είναι η Σαμάνθα? Ξαντιά. Τη βάζουμε πάνω στο... στη βάση. Είναι η σταχνοπούτα, η Ραπουζέλ, τα μακριά μαλλιά. Ωραία φίλε, σαν πολύ όμορφο δεν είναι. Πολύ όμορφο δεν είναι. Θα κάνουμε και styling. Να σβήσουμε λίγο και τις φαβορίτες. Και θα κάνουμε και styling μετά, ε. Τι θα μετάκια. Θα σου πάλι τις σκούρες. Μπράβο, παιδάκι. Να σβήσουμε λίγο τις φαβορίτες σου. Τι δίνεις, ε. Ξηρά, ξηρά. Μου λένε, χτες μου λέει, μιλάω με έναν συνάδελφο, μου λέει, κάντε ένα fade εσύ, λέω, τι fade να κάνω τώρα αυτό. Και έκανα, πάμε λίγο στο κουτάκι, να έρθει.
Λοιπόν, πώς σε βλέπεις, Νικόλα, αρέσεις? Για δες και μπροστά. Ωραίος. Ε? Τελειώσαμε. Νομίζω ότι σε 2 λεπτά θα έχουμε τελειώσει. Μπορούμε να κάνουμε λίγο υπομονή. Τέλεια. Λοιπόν... Γιατί σηκώθηκα, γιατί πρέπει να πάρω το πιστολάκι και να πάρω και προϊόντα styling. Να πάρω προϊόντα styling. Είναι πρακτικό. Να φέρω εγώ τα προϊόντα styling, να ανοίξω λίγο εδώ. Όχι ακόμα. Κάτσε να δω την άλλη βαλίτσα, Νικόλα. Yeah. Την άλλη βαλίτσα. Όχι, ρε Νικόλα, δεν το έχω εδώ. Γιατί έχω εδώ. Άκου να δεις τα έκανα. Ωραία. Σε έπεσε. Μου έπεσε, Νικόλα. Λοιπόν, άκου να δεις τα έκανα. Ένα text and craft. Θα πάρουμε από αυτό, από το σχέση. Σαν να φάσει. Γιατί δεν υπάρχει καλή άλλα. Esquire Grooming. Αυτό, ε. Όλα. Esquire, okay. Για να διαμορφώσουμε σχηματικά. Κοίτα μπροστά, μπροστά, μπροστά. Εκεί, εκεί, εκεί. Εκεί, μπράβο, μπράβο, Νικόλα, μπράβο. Μπράβο, να δώσουμε σχήμα. Να φτιάξουμε λίγο την υφή. Ε, να φτιάξουμε την υφή. Εντάξει, είναι για το σπίτι. Mm. Τα σεδίωμα που είναι τώρα θα πάθει πλάκα. Θα μου το βγάλεις. Ναι, θα στο βγάλω. Να σου... Εσύ, τέλειο. Ε? Πες ευχαριστώ που μας παρακολουθήσατε. Πες ευχαριστώ. Σ' αρέσει το κούρεμα. Δώσε ένα φλέκι. Ε? Κάνε γεια σου, έλα δώσε το πάνω. Κάνε γεια σας. Γεια σας. Αυτή λοιπόν ήταν η εμπειρία με τον Νικόλα μου. Ελπίζω να τα απολαύσατε όσο εγώ. Κάντε subscribe στο κανάλι για να λαμβάνετε όλες τις νέες ενημερώσεις και να συμμετέχετε βέβαια στα ζωντανά live broadcast που κάνουμε, όπου απαντάμε ζωντανά στις δικές σας ερωτήσεις. Subscribe και καμπανάκι. Φιλιά!